Το 2003 γεννήθηκε στο Αλιβέρι στην Εύβοια το Επιστημονικό Κέντρο Ανάπτυξης Παιδών, ΚΑΠ, από την ψυχολόγο Σπύρου Αθηνά. Το 2008 και έπειτα από συνεχή αιτήματα γονέων, το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδών άνοιξε τις πόρτες του με ένα καινούριο κέντρο και στην πόλη της Χαλκίδας. Το ΚΑΠ άρχισε να παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και σε παιδιά με μαθησιακές ή και συναισθηματικές δυσκολίες, καθώς και με νοητική υστέρηση. Όλα αυτά τα 9 χρόνια το ΚΑΠ έχει συσσωρεύσει μια μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Η διεπιστημονική ομάδα μας στοχεύει στο να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του κάθε παιδιού στην καθημερινότητα. Η δομή του κέντρου μας δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές, θεραπευτές και στα παιδιά να δουλέψουν χέρι-χέρι με όλη την οικογένεια και να εφαρμόσει μεθόδους πέρα από τις κλασικές ατομικές συνεδρίες. Η φιλοσοφία των εκπαιδευτών και θεραπευτών στο κέντρο για συνεχή συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο θα ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα της δουλειάς με το παιδί και την επιτυχή εξέλιξή του. Το κέντρο έχει ανοιχτές πόρτες για την οργανωμένη παρουσία των γονέων στο πρόγραμμα του παιδιού τους και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για το παιδί τους. Στο ΚΑΠ, όλες οι υπηρεσίες στηρίζονται στη συνθετική εργασία και γνώση ολόκληρης διεπιστημονικής ομάδας ειδικών, η οποία στελεχώνεται από ψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό. Ρόλος της ομάδας είναι η συλλογική εποπτεία των υπηρεσιών, η παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε παιδιού, η τεκμηρίωση, ο αποκοινούς σχεδιασμός των προγραμμάτων μας από όλες τις ειδικότητες και η συνεχή στήριξη του προσωπικού στο δύσκολο ρόλο του να προωθεί και να εξελίσσει ψυχολογικά και γνωστικά τα παιδιά. Το κέντρο μας απευθύνεται σε παιδιά από 2 έως 18 ετών που αντιμετωπίζουν τις εξής δυσκολίες. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Διαταραχές λόγου και ομιλίας. Βαρικοία, κόφωση. Διαταραχές στην ανδρή λεπτή κινητικότητα και στην γραφειοκινητική ικανότητα. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Συμβουλευτική γονέων. Ένταξη στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης παιδιών με αυτιστική διαταραχή. Νοητική υστέρηση. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα. Νευρολογικές δυσλειτουργίες. Συναισθηματικές διαταραχές. Δυσκολίες στη συμπεριφορά. Από φέτος και σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε θέματα που αφορούν όλο και περισσότερους γονείς, ξεκινήσαμε ομαδική συμβουλευτική γονέων με θέματα. Αυτογνωσία, διαχείριση άγχους, ενίσχυση, ενδυνάμωση στο ρόλο των γονέων για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, κρίσεων με τα παιδιά τους. Κατάθλιψη, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων. Επίσης, τα παιδιά του χώρου μας εντάσσονται σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, όπως θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, αφήγηση παραμυθιών, κατασκευές, μουσικοκινητικά προγράμματα, παιχνίδια έκφρασης συναισθημάτων, παιχνίδια ρόλων, κουκλοθέατρο.